Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με όλες τις αλλαγές που αφορούν την προστασία των ζώων συντροφιάς. Ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο καθεστώς που διέπει αυτές τις πράξεις. Πάμε στην κυρία Νατάσα Μπομπολάκη, είναι πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Να την καλησπερίσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, να είστε καλά. Πολύ νερό σήμερα στα Χανιά. Ανοίγαμε. Έχει νερό, είχαμε και το σεισμό εδώ στο Ηράκλειο. Φαντάζομαι δεν κουνηθήκατε όλα εκεί. Δεν κουνηθήκατε. Λοιπόν, πάμε... καταστρέψει τη φύση, οπότε μας εκδικείται η φύση, δυστυχώς. Οπότε μας εκδικείται και επηρεαζόμαστε. Πολύ σωστά. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Τι αλλάζει, τι ξεχωρίζεται από αυτές τις αλλαγές και από αυτό το λεγόμενο και ως δίχτυ προστασίας για τα ζωάκια? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας με τα εκατομμύρια δέσποτα ζώα, σκύλους και γάτες ενώ. Αυτό που είναι υποχρεωμένος και ξεκινάει από σήμερα ο κάθε ιδιοκτήτης είτε σκύλου είτε γάτας να κάνει έχει δύο επιλογές. Είναι να στηρώσει το ζώο του, είτε είναι γάτα είτε είναι σκύλος. Ναι. Εάν επιθυμεί να το αφήσει να γεννήσει για μία φορά στη ζωή του, μπορεί. Μετά όμως, αφού έχει γεννήσει, είναι υποχρεωμένος να το στηρώσει, ναι, με πρόστιμο, αν δεν στηρωθεί, 1.000 ευρώ για κάθε ζώο. Και η εναλλακτική του είναι, αν δεν θέλει να το στηρώσει, να στείλει μέσω του κτηνιάτρου του γενετικό υλικό του σκύλου σε ένα Ινστιτούτο που θα δημιουργηθεί όπου να είναι. Το υλικό αυτό θα κρατείται για πάντα και θα αναρτάται στην ειδική πλατφόρμα για το λόγο αυτό, έτσι ώστε αν βρεθούν εγκαταλελειμμένα είτε κουτάβια είτε γατιά, παίρνοντας το υλικό από το εγκαταλελειμμένο ζώο, να το διασταυρώσουμε με το γενετικό υλικό το οποίο έχει, είναι υποχρεωμένος, αν δεν κάνει τη στήρωση, ναι, να στείλει ο ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η βασική διαφορά, βέβαια. Έχουμε και κάποια πρόστιμα σε περίπτωση δολοφονίας ενός ζώου. Ναι, τα πρόστιμα αυτά είναι ότι ορισμένες κατηγορίες κακοποίησεων ζώων, όπως ας πούμε, μιας και μιλάμε για νεογέννητα, η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων που είναι κακούργημα και είναι από 1 χρόνο ποινή κάθυρξης μέχρι 10 χρόνια ποινή κάθυρξης και 50.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο. 50.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο, βέβαια. Επίσης, αυτή είναι η πιο βασική αλλαγή. Θα πρέπει να τεθούν βέβαια σε εγρήγορση οι ελεγκτικές αρχές, η αστυνομία, τα φιλοζωικά σωματεία, όσο μπορούν και αντέχουν να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Να ενημερωθεί πρέπει και ο κόσμος. Εγώ βέβαια έχω ξεχωρίσει, ναι, και στην ποινή των 500 ευρώ σε περιπτώσεις εγκατάλειψης τραυματισμένου ζώου. Ναι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ξέρουμε όλοι μας τώρα ότι οι δρόμοι στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι σπαρμένοι από νεκρά ζώα. Αυτό, πέρα από το ότι σκοτώνεται ένα ζώο το οποίο έχει την ίδια, η ζωή του είναι το ίδιο πολύτιμη όπως είναι και για μας η δική μας ζωή, προκαλεί και μια τεράστια ζημιά στην εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Όποιος λοιπόν εγκαταλείψει είτε τραυματισμένο ζώο είτε και σκοτωμένο και δεν ειδοποιήσει αμέσως την δημοτική αρχή, έχει ψηλά πρόστιμα. Βέβαια, και την Πέμπτη, γιατί ταξιδεύω απόψε, την Πέμπτη αύριο δηλαδή έχουμε μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, γιατί πρέπει να διευκρινιστούν αρκετά πράγματα. Ας πούμε, ο Δήμος εργάζεται ένα 8ωρο. Θα πρέπει να δούμε στις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πού θα αποτανθεί ο άνθρωπος αυτός. Βασικά, βέβαια, και κυρίως και πάνω απ' όλα θα πρέπει να αναζητήσει κτηνίατρο όπως θα αναζητούσε γιατρό αν τραυμάτιζε κάποιον άνθρωπο. Μάλιστα. Επίσης να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, επειδή οι Έλληνες έχουμε μάθει σε ποσοστό συντριπτικό να δένουμε τα ζώα μας, είτε συνέχεια για όλη τους τη ζωή ή για το μεγαλύτερο χρόνο στις ημέρες, επιτρέπεται πλέον με το νέο νόμο μόνο 2 ώρες το 24ωρο να είναι τα ζώα δεμένα. Τις υπόλοιπες 22 ώρες τα ζώα θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν μπορούμε να καταπατάμε με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά τους, να παίρνουμε ένα ζώο και να το δένουμε. Επίσης το κατάλημα, το οποίο περιγράφεται ακριβώς πώς πρέπει να είναι, θα πρέπει εκτός από το κατάλημα αυτό και καθεαυτό, πάνω από το κατάλημα να υπάρχει υλικό το οποίο θα προστατεύει, γιατί βλέπετε τώρα με αυτές τις πλημμύρες δεν το προστατεύει ένα σπιτάκι που θα μπει μέσα. Πρέπει και το ίδιο το σπιτάκι να έχει μια κάλυψη. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Ναι, οι δήμοι πρέπει να κάνουν ενημερώσεις των ανθρώπων. Να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης βέβαια. Και απ' την άλλη, που έχουμε καταλήξει όλα αυτά τα χρόνια, ότι γενικά και αυξημένα πρόστιμα και αύξηση προστίμων να έχουμε, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, η φιλοσοφία, βέβαια, ακριβώς, το πώς θα γαλουχηθεί η νέα γενιά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Έχουμε ένα ερώτημα από τηλεθεατή προς την κυρία Μπομπολάκη, να το απευθύνουμε λίγο αναφορικά με το γενετικό υλικό. Σωστά. Αν δηλαδή εμείς έχουμε ένα σκυλάκι αρσενικό και το ζευγαρώσουμε και δώσουμε τα κουταβάκια και αυτό το κουταβάκι βρεθεί αδέσποτο κάποια στιγμή, την ευθύνη ποιος την έχει, εφόσον το γενετικό υλικό μπορεί, θα είναι ίδιο, θα ανήκει στο δικό μας σκυλάκι? Ρωτάτε αν βρούμε εγκαταλελειμμένα κουταβάκια, ποιος θα έχει ποια ευθύνη για να κάνει το DNA στα κουταβάκια? Σωστά, σε περίπτωση σε ένα αδέσποτο κουταβάκι. Ωραία. Σωστά. Αυτό δεν διευκρινίζεται, είναι ένα θέμα το οποίο θα το προσπαθήσουμε να το λύσουμε αύριο με τον κύριο Πέτσα. Λογικά και με την έννοια ότι την αρμοδιότητα την έχουν οι δήμοι. Εμείς υπάρχουμε γιατί δεν υπάρχει το κράτος, αδρανή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το πληρώνει ο Δήμος. Να είστε καλά, κυρία Μπομπολάκη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μην φέρνουμε ζώα κατοικίδια αν δεν έχουμε τη δυνατότητα και την οικονομική και το χρόνο, να τα μεγαλώσουμε μαζί. Το χώρο, τα πάντα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε κατοικίδια. Να είστε καλά. Όμορφο μήνυμα, δεν είναι υποχρεωτικό. Εννοείται βέβαια, εννοείται.